Και βέβαια όσο οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ενισχύονται, τόσο διευρύνονται τα περιθώρια για επιπλέον παροχές. Έτσι θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι οι συνταξιούχοι που δεν έλαβαν αυξήσεις λόγω μεγάλης προσωπικής διαφοράς θα εισπράξουν Κωνσταντίνε Δαβλέ έκτακτο επίδομα λίγο πριν το Πάσχα. Το γεγονό ότι έχουμε πτώση του φυσικού αερίου που ήταν, ε, αν θυμόμαστε, όταν ήταν πολύ υψηλά οι τιμέ, ανισχούσε πάρα πολύ την κυβέρνηση, έχει δημιουργήσει έναν χώρο. Αυτό ο χώρο θα μάθουμε κατά τον Φεβρουάριο πόσο είναι. Και εκεί λοιπόν θα έρθει η κυβέρνηση και θα πει: Από τα 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχων υπάρχουν περίπου 150.000 που δεν έχουν πάρει καμία Αύξηση. Και υπάρχουν και αυτέ οι 910.000 που έχουν προσωπική διαφορά, η οποία μπορεί να ροκανίστηκε, μπορεί να μηδενίστηκε. Οι άνθρωποι δεν είδαν αυξήσει. Αναλόγω λοιπόν του μεγέθου που θα είναι ο δημοσιονομικό μα χώρο, θα υπάρξει ένα έκτακτο επίδομα σίγουρα σε τούτου εδώ, του 100.000. Αλλά πιθανόν και στους 000, Και εδώ θα δούμε ποια θα είναι η περίμετρο, ποιο θα είναι το ύψο τη σύνταξη που λαμβάνουν και Κάπω έτσι θα λάβουν και εκείνοι μία ενίσχυση, η οποία αναμένεται να έρθει το Πάσχα. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε.